Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας και πάλι μαζί σας σε αυτή την ζωντανή εκπομπή κάθε τρίτη βράδυ από τον ε, σταθμό Word of God, από το χριστιανικό κανάλι μέσω του διαδικτύου στο οποίο επιθυμούμε ε, να μεταφέρουμε το Λόγο του Θεού επιθυμούμε να φέρουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε κάθε σπίτι να έρθει ο Λόγος του Θεού σε κάθε οικογένεια να έρθει ο Λόγος του Θεού σε κάθε καρδιά και να δούμε τα αγαθά αποτελέσματα του Λόγου του Θεού μέσα στις ζωές μας, μέσα στις ζωές των οικείων προσώπων μας, μέσα σε όλη μας την πατρίδα. Η επιθυμία της εκπομπής αυτής, αλλά και όλων όσων συνεργάζονται στο κανάλι, είναι ο Λόγος του Θεού να ευαγγελίσει την πατρίδα μας, να ευαγγελίσει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αυτήν την δύσκολη γιατί, και, γιατί κατά τη συγκυρία την οποία υπάρχει στην πατρίδα μας είναι ώρα να έρθει ένα χαρμόσυνο μήνυμα. Ένα μήνυμα ελπίδος, ένα μήνυμα χαράς, ένα μήνυμα αισιοδοξία, Ένα μήνυμα το οποίο δεν θα είναι από ανθρώπινα χείλη, αλλά από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Έχουμε επιλάξει ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι από την επιστολή προς Τιμόθεο Β, δεύτερη επιστολή ε, του ε, Τιμοθέου και, ε, και στο τρίτο κεφάλαιο θα διαβάσουμε Γίγνωση και δε τούτο ότι σε σχάτες ημέρες θέλουσι έλθει καιρή κακή διότι θέλουν είστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι απειθήσεις στους γονείς, αχάριστοι, ανώσοι, άσπλαχνοι, αδιάλαχτοι συκοφάντε, ακρατή, ανήμερη, αφιλάγαθη προδότε, προπετή, τετυφωμένη, φιλίδων ή μάλλον παρά φιλόθεη, μεν μορφή νευσεβία, ειρνημένη δε τη δύναμη αυτή. Και τούτου φεύγει, διότι εκ τούτων είναι εκείνη, ή την εσχωρούση στα και εχμαλωτίζουσι τα γυναικάρια τα απεφορτισμένα αμαρτία, σειρωμένα υπό επιθυμιών, τα οποία πάντοτε μανθάνουσι και ποτέ δεν δύναται να έλθω στην γνώση της αληθείας. Καθόν τρόπο οι Ιαννής αν και αντέστησαν εις τον Μωυσή, ούτω και αυτοί ανθίστανται εις την αλήθεια, άνθρωποι διεφθαρμένοι το νου, αδόκιμοι στην πίστη, αλλά δεν θέλουν προκόψει πλειότερον, διότι η ανοησία αυτών θέλει γίνει κατάδυλος της πάντας, καθώς και η ε, 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 εκείνον έγινε. Συ όμως παρακολουθήσα τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, οποία με συνέβησαν εν αντιοχεία, εν κονίο, εν λίστης, ο οποίους διωγμούς υπέφερα και πάντων με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και οι πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσε διωχθεί. Πονηροί δε άνθρωπες και γόητες θέλουσε προκόψει στο χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι, αλλά εσύ μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις, εξεύρων παρατίνος έμαθες και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σου σωφήσω στη σωτηρία για της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστός και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργο αγαθό, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ότι διαβάζοντας αυτό το κεφάλαιο από τον Τιμόθεο, τη Δευτέρα Επιστολή και το Τρίτο Κεφάλαιο, αναγνώσαμε, θα έλεγε κανένας, πρωτοσέλιδα σημερινών εφημερίδων διαβάζουμε για την κατάσταση την οποία έχουν περιέλθει όλοι οι άνθρωποι. Θα λέγει κανένας σώρο το πρόσωπο της γης. Οι άνθρωποι φανερώνονται έτσι ακριβώς όπως μας περιγράφει τόσο εύστοχα ο Λόγος του Θεού. Και είναι αλήθεια ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί και ζούμε σε καιρούς κακούς. Ζούμε σε καιρού του οποίου ο άνθρωπο δεν έχει σταθερέ. Ζούμε σε καιρού τους οποίου τα πάντα βλέπουμε να αλλάζουν. Και όχι προ τον καλύτερο, αλλά προ το χειρότερο. Ζούμε σε καιρό ανασφάλεια, αβεβαιότητα. Ζούμε σε καιρού οι, οποίες, οι οποίοι δεν ξέρουμε τι είναι το μέλλον των δικών μα και το μέλλον των παιδιών μα. Τι θα μα ξημερώσει η αυριανή μέρα. Δεν ξέρουμε από πού και πού θα στηριχτούμε, από πού θα έρθει η βοήθειά μας, πού θα στηριχτούμε, πού θα ελπίσουμε, πώς θα προγραμματιστούμε, όχι για το απότερο μέλλον, αλλά για το πολύ κοντινό. Ευχαριστούμε τον Θεό για να μην πούμε τι θα γίνει αύριο, αλλά ακόμα και το παρόν, για ποιος θα μας διασφαλίσει, ποιος θα μας ενισχύσει, ποιος θα μας παρηγορήσει αν θέλετε είναι οι καιροί κακοί. Αυτοί είναι η καιροί κακή που αναλύει εδώ ο λόγο του Θεού. Και που πολύ εύστοχα αρχίζει τώρα και κάνει ένα zoom, ένα focus για να αποδείξει ότι σε αυτούς τους καιρούς τους κακούς οι άνθρωποι θα είναι ως εξή. Θα είναι φίλοι αυτοί, θα αγαπάνε δηλαδή τους εαυτούς τους. Θα είναι φιλάργυροι, αμή τι άλλο. Ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο, ο διάβολος, ο οποίος σαν θρόνο και σαν έδρα και σαν στηριγμό έχει όλη την οικονομία. Θέλει οι άνθρωποι να παρασύρονται μέσα στον πλούτο, να παρασύρονται μέσα στα πράγματα τα οποία εκείνος δίνει απλόχερα. Θέλει ο άνθρωπος να μην κοιτάξει στα υπουράνια, να κοιτάξει μόνο στα επίγεια και πώς θα κερδίσει περισσότερα από τα επίγεια έκαναν Θεό οι άνθρωποι το χρήμα. Έκαναν Θεό τους τα ευρώ, τα δολάρια. Σκύψανε και προσκυνήσανε αυτά. Αυτή είναι η κερί η κακή. Οι άνθρωποι θα είναι, δόξα στον Κύριο, φιλάργυροι. Αλλά δεν θα σταματάνε εκεί, θα είναι και υπερήφανοι. Θα είναι και αλαζόνες. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ. Ξέρει τι μπορώ να κάνω εγώ, τι να σου κάνω εγώ, ξέρει. Ποιο είσαι εσύ που εσύ μου μιλά. Είναι οι άνθρωποι περήφανοι. Είναι βεβαίω βλάσφημοι. Χαίρονται στο να εφευρίσκουν βλασφίμιε. Χαίρονται στο να επιδίδονται σε πράγματα τα οποία είναι βλάσφημα ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Χαίρονται, ικανοποιούνται. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Βεβαίω απειθήσει στου γονεί, αχάριστη και ανώση και αν κάτι χαρακτηρίζει την εποχή μας είναι πραγματικά η διάλυση του, του κοινωνικού ιστού αλλά και του οικογενειακού ιστού μέσα από την απίθεια βεβαίως τα παιδιά δεν έχουν πρότυπα οι γονείς δεν ενδιαφέρονται να δείξουν την αγαθή οδό την οποία τα παιδιά θα μιμηθούν για να περπατήσουν έτσι τα παιδιά γίνονται απιθήσεις στους γονείς βεβαίως η αχαριστία είναι αυτή η οποία Κυβερνάει τις καρδιές των ανθρώπων. Άσπλαχνοι, αδιάλαχτοι, σηκωφάντες. Ο κίτρινος τύπος λέει. Ε. Βλέπουμε ότι αν κάποιος θέλει να, να, να σκάψει λάκκο στον, στο, στον διπλανό του, το κάνει με πολύ έντεχνο τρόπο. Να τον σηκωφαντήσει. Η συκοφαντία πλέον είναι επιστήμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η προπαγάνδα είναι επιστήμη για να σηκωφαντήσει για να κάνει την αλήθεια να φαίνεται σαν ψεύδος και το ψεύδος σαν αλήθεια. Αυτή είναι η καιρή μας. Σε αυτούς τους καιρούς ζούμε όλοι μας. Δόξα στο όνομα του Κύριου και, και, και προχωράει ο λόγος του Θεού αδελφοί και φίλοι μας. Είναι ακρατής, ανήμερη, αφυλάγαθη, προδόπτες, προπετής. Είναι φιλίδων ή μάλλον παραφιλόθεοι. Εδώ τι να σταθούμε και να πούμε. Για όλα αυτά τα ειδονικά θεάματα τα οποία προσφέρονται πλούσια στους οφθαλμούς των ανθρώπων Για να ικανοποιούν τη σάρκα τους, για να τυφλώνουν το νου τους Για να μπλοκάρει ο, ο άνθρωπος ικανοποιώντα μόνο τη σάρκα και να μην ενδιαφέρεται για τα του πνεύματος Για την ψυχή του Να τα κάνει όλα για την πρόσχερη απόλαυση της αμαρτίας Δόξα στο όνομα του κυρίου. Αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, ο λόγο του Θεού είναι αψευδής. Είναι αληθινό. Ο Τιμόθεος εδώ πέρα γράφει αυτή την επιστολή από τη Ρώμη το 68 μετά Χριστόν. Έχουμε 2012 και αυτό ο λόγο μα πιάνει, αδελφοί. Φίλοι μου, μα πιάνει. Είναι αλήθεια αυτό. Ότι ο λόγο του Θεού είναι αυτό ο οποίο σκιαγραφίζει την πραγματικότητα τη σημερινή. Και εμεί είμαστε σε αυτή την Θέση τη υπεροχή, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, να διακρίνουμε ότι αυτά είναι αλήθεια. Ότι δεν είναι λόγια ενό ανθρώπου τα οποία κάποτε γράφτηκαν και εν πάση περιπτώσει, εάν θα αποδειχτούν, αλλά είναι αλήθεια, αποδεικνύονται. Ζούμε σε αυτέ τι μέρε. Βλέπουμε γύρω μα όλου αυτού του ανθρώπου να είναι έτσι. Έτσι είναι ο άνθρωπο ο οποίο ζει μακριά από το θέλημα του Θεού. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ιζοφερή η μεν. Αλλά πραγματικότητα, ευχαριστούμε τον Θεό, έχοντα με μορφή ευσεβία, είναι ειρνημένη την δύναμη αυτή. Κατά τα άλλα, καλό άνθρωπο. Καλό οικογενειάρχη. Καλό επαγγελματία. Ασχέτω αν ε, έχει κάνει χίλια δυο ε, από πίσω. Το θέμα είναι να μην βγουν μπροστά. Το θέμα είναι να μην φανερωθούν τα σκάνδαλα. Το θέμα είναι να κρυφτούμε πίσω από μια εικονική πραγματικότητα, να δείχνουμε ότι όλα είναι καλά. Όμω τίποτα δεν είναι καλό. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχουμε κληθεί όλοι μα να ζήσουμε. Όμω, ποιο θα μα αλευθερώσει από αυτό το περιβάλλον, Πώ θα δούμε τη λύση μέσα στο πρόβλημα αυτό, Πού θα την βρούμε, Από πού θα αποσπάσουμε την αλήθεια, για να μπορούμε να στηριχτούμε πάνω σε αυτήν. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γι' αυτό το ο λόγο του Θεού κηρύτεται. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού συνεχίζει να είναι πάντοτε ο ίδιος αναλύωτος και επίκαιρος, θα μπορούσα να πω. Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί η επιδημία του, ανθρω του Θεού είναι πάντες οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας και να σωθούν. Γι' αυτό και αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, μέσα σε αυτό το αδιέξοδο, το οποίο μπορεί η ανθρωπότητα να έχει βρεθεί και όλος ο κόσμος να στροφιλίζεται μέσα σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, έρχεται ο Λόγος του Θεού τώρα να δώσει τη λύση. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Θα δώσει λύση και δίνει λύση ο Λόγος του Θεού ο άνθρωπο ο οποίο θα περιπατήσει στα ίχνη του Χριστού, ο άνθρωπο ο οποίο θα θελήσει τελικά να βρει λύσει μέσα από το λόγο του Θεού, έχει εξόδου. Θα βρει απαντήσει. Θα βρει λύσει. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Τιμόθεο να πει: Ξέχασε τα τώρα όλα αυτά. Και αγαπητέ μου φίλε και φίλοι, ξέχασε τα όλα αυτά. Μην βλέπει αυτό το περιβάλλον το οποίο πραγματικά υπάρχει γύρω σου. Θέλει ο λόγο του Θεού τώρα να στρέψει τα μάτια σου κάπου διαφορετικά, κάπου αλλού. Γι' αυτό και έρχεται ο Τιμόθεο, ο αψευδή λόγο του Θεού, θα πω εγώ, η αλήθεια, ο Ιησούς Χριστό, να σου πει το εξή, σήμερα σε σένα, ο οποίο παρακολουθεί το λόγο του Θεού, να έρχεται μέσα στις, στα αυτιά σου και στην καρδιά σου. Συ λοιπόν, Προς εσένα είναι ο λόγος σήμερα. Προς εμένα είναι ο λόγος σήμερα. Συ λοιπόν, εσύ, όμως, στρέψε τα μάτια σου από όλα αυτά, γιατί αυτά είναι οι αδιέξοδοι, αυτά είναι που έρχονται σε τέλμα. Εσύ στρέψε τα μάτια σου από αυτά και παρακολούθησε τη διδασκαλία μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι λέει ο ίδιο ο Ισό Χριστό ότι τα πάντα θα παρέλθουν. Όλα θα παρέλθουν. Κάτι όμω θα μείνει αναλύωτο. Κάτι θα μείνει ίδιο. Κάτι θα μείνει πραγματικά αιώνια. Και αυτό είναι ο λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν η διδασκαλία μου, λέει ο κύριο, αν την παρακολουθήσει, θα σε καταστήσει άνθρωπο στερεωμένο πάνω σε βράχο. Άνθρωπο ο οποίο δεν θα κλονίζεσαι. Άνθρωπο ο οποίο δεν θα αποκάμεις άνθρωπο ο οποίος δεν θα έρθεις σε στέρηση, δεν θα μείνεις χωρίς ελπίδα, δεν θα απελπιστείς και εν τέλει, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, δεν θα χαθείς. Δεν θα βρεθείς σε θάνατο αιώνιο, αλλά θα απολαύσει τη ζωή την αιώνιο. Η οποία ζωή, η ζωή αιώνιο δεν είναι για τον καιρό εκείνο, αλλά είναι για τον καιρό αυτό. Όταν μιλάμε για την αιώνια ζωή, μιλάμε για το πόσο ο άνθρωπος ζει και απολαμβάνει από τώρα την παρουσία του Θεού, τις ευλογίες του Θεού, το χάδι του, του, το πατρικό του Θεού, την ενίσχυση του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό μιλάμε. Σε λοιπόν καλά θα κάνεις να ακολουθήσει και να παρακολουθήσει ακριβώς τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο δεν είναι βαρύ, ο λόγο του Θεού δεν είναι βαρύ. Ευχαριστούμε τον κύριο. Δεν έρχεται να καταβαρύνει τον άνθρωπο. Αντιθέτω, έρχεται να τον ελευθερώσει. Έρχεται ο λόγο του Θεού να δώσει στον άνθρωπο διεξόδου, να δώσει στον άνθρωπο χέρι βοήθεια, να δώσει στον άνθρωπο θετικέ και αγαθέ εμπνεύσει, έτσι ώστε ο βίο του, σε αυτήν εδώ δηλαδή τη ζωή, να χαίρεται και να απολαμβάνει αυτή την άμεση ενέργεια την οποία ο Θεός επιθυμεί να κάνει σε κάθε έναν από εμά. Και την έχει κάνει. Γιατί επί σειρά ετών ο άνθρωπος ο οποίος εγκολπώνεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος ο οποίος μένει στο σταθερό θεμέλιο που είναι ο βράχος των αιώνων που είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου, καρποφορεί, ευωδώνεται. Είναι λέει σαν τα δέντρα Μα λέει ο ψαλμοδό στο πρώτο ψαλμό, που είναι πεφυτευμένα στου ρίακα των υδάτων. Τι ανάγκη έχει ένα δέντρο που είναι φυτευμένο μέσα στο ποτάμι. Πάντοτε θα έχει να, να τρέφεται. Πάντοτε θα φέρνει καρπό. Πάντοτε θα απολαμβάνει από το γάργαρο και δροσερό νερό. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος θα στερεώσει τα πόδια του πάνω στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Θα την παρακολουθήσει με λεπτομέρεια. Αλλά δεν θα μείνει ένας ακροατής επιλύσμων. Γι' αυτό και συμπληρώνει ο Τιμόθεος και λέει, «Συ λοιπόν που παρακολουθείς τη διδασκαλία, σι πρέπει να μάθεις και τη διαγωγή». Τι ωραίος που είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στο τι λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά να εκτελέσουμε το Λόγο του Θεού. Δεν θα εισέλθει, λέει, στη Βασιλεία των Ουρανών, πάσο λέγον, Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το Λόγο του Θεού. Ζητήσουμε σήμερα στην προσευχή μας, ο Θεός να μας δώσει δύναμη να εκτελέσουμε το Λόγο του Θεού. Να βρούμε χάρη να εκτελέσουμε το Λόγο του Θεού. Με τη διαγωγή μας. Να φανερώσουμε ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι εστερνιστήκαμε όλο το Λόγο του Θεού, αποδεχτήκαμε όλο το Λόγο του Θεού ότι είναι η αλήθεια, όχι ότι είναι μία αλήθεια, αλλά ότι είναι η αλήθεια και με τη διαγωγή μας, ευχαριστούμε τον Κύριο, να φαίνεται και να δοξάζεται η διδασκαλία του Ευαγγελίου και εν τέλει ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Σείς είστε το αλάτι της γης, είπε ο Κύριος. Σείς είστε το φως του κόσμου, είπε ο Κύριος. Σε ποιους το είπε. Σε αυτοί που οι οποίοι λάβανε εγκεφαλικά τη γνώση και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου ή σε αυτου που εν τέλει όταν λάβανε τη διδασκαλία έγινε αυτή η πνευματική μεταμόρφωση στη ζωή τους και η διαγωγή τους πλέον μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο είναι μια διαγωγή ενάρετος, μια διαγωγή η οποία έχει αξίες μια διαγωγή η οποία είναι πάντοτε πρόθυμη να δείξει αυτόν τον οποίον συνετέλεσε για να γίνει μέσα στη ζωή του όλο αυτό το σχέδιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως ο λόγος του Θεού συνεχίζει αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Και μετά τη διαγωγή μας λέει και την πρόθεση. Και τώρα εδώ τι θέλει να μας πει ο Τιμόθεος. Πολλές φορές ερχόμαστε σε, σε σημεία τα οποία δεν είναι εύκολα να εκτελέσουμε. Δεν είναι εύκολο να δώσουμε και να πάρουμε το καλό βαθμό σε αυτή τη διαγωγή. Γιατί γνωρίζει και ο Θεό ότι ο άνθρωπο έχει μία φύση ανθρώπινη. Ότι είναι αδύναμο. Ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει και να τα κάνει τέλεια όλα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Θα πέσει ο άνθρωπο. Θα σκοντάψει ο άνθρωπο. Εμεί δεν κηρύττουμε αναμαρτησία. Γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπο είναι ένα, ένα όν το οποίο είναι αδύναμο. Ευάλωτο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακόμα και αν έχει όλη τη θέληση να εκτελέσει το λόγο του Θεού και να μείνει στη δασκαλία και να έχει και καλή διαγωγή, κάποια στιγμή θα πέσει, θα εξασθενήσει, θα, θα αποκάμει. Αγαπητοί μας φίλοι, τολμώ να πω ότι αυτό το οποίο βλέπει ο Θεός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου τελικά είναι η πρόθεση που έχει η καρδιά μας έχουμε την πρόθεση να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού, ακόμα και αν δεν μπορούμε. Κύριε, Κύριε, βοήθησέ μας την απιστία μας. Βοήθησέ μας την αδυναμία μας. Βοήθησέ μας, Κύριε, να το κάνουμε αυτό το οποίο πραγματικά εσύ εντέλεσε μέσα στο Λόγο του Θεού. Ξέρουμε ότι είναι η αλήθεια. Κύριε, βοήθησέ μας. Αυτό πρέπει να πούμε, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, να σταθούμε σήμερα με την αδυναμία μας να σταθούμε σήμερα με το ελάττωμά μα. Να σταθούμε σήμερα με το πρόβλημά μα. Με αυτό το οποίο δεν μπορούμε τελικά να εκτελέσουμε, αν και γνωρίζουμε ότι δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αλλά το πράττουμε. Να ζητήσουμε να βρούμε χάρη. Να δείξουμε μια καρδιά η οποία είναι, έχει πρόθεση, αγαθή, να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Να πούμε, Κύριε, δεν μπορώ. Βοήθησέ με σήμερα αν φωνάξεις τον Κύριό σου, σήμερα αν πραγματικά επικαλεστείς το όνομα του Ιησού Χριστού, με μια αγαθή πρόθεση να εκτελέσεις το Λόγο του Θεού, ακόμα κι αν εσύ δεν μπορείς, δόξα στο όνομα του Κύριου. Ο Θεός θα σε βοηθήσει αυτό το οποίο εσύ δεν μπορείς να κάνεις, να το εκτελέσεις για να πάρει όλη τη δόξα εκείνος. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί μπροστά στο Θεό, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, πρέπει να στεκόμαστε πραγματικά γνήσιοι. Όχι κάποιοι άλλοι που δεν είμαστε, αλλά αυτοί που είμαστε. Να μην δείχνουμε ένα άλλο πρόσωπο. Να μην υποκρινόμαστε μπροστά στον ίδιο τον Κύριο. Να γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Και αυτό το τίποτα το, το παραδίδουμε στα χέρια του. Για να το πλάσει, να το δημιουργήσει, να το μεταμορφώσει, να το στηρίξει, να το ενδυναμώσει. Σε παρακαλώ σήμερα ζήτησε του με αυτή την αγαθή πρόθεση. Να κάνεις όλο το θέλημα του Θεού και πες να είμαι αδύναμος. Δεν μπορώ. Δεν δύναμαι. Θέλω αλλά δεν μπορώ. Και τότε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, θα δούμε το χέρι του Θεού να επεμβαίνει με δύναμη μέσα στη ζωή μας. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο ψάχνει ο Θεός. Ο φθαλμός του Κυρίου περιτρέχει τη γη για να δει έναν άνθρωπο δυνατό. Όχι. Πιστό. Όχι. Τι περιτρέχει ο φθαλμός του Κυρίου να δει. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει την καρδιά του ευθεία ενώπιον του Κυρίου. Και τι σημαίνει αυτό. Ότι θα είναι ειλικρινής ότι θα είναι αυτός που είναι και όχι κάποιος ο οποίος δεν είναι. Αυτόν τον άνθρωπο, εσένα δηλαδή, σήμερα ο Κύριος σε έχει βάλει στο μάτι. Και αυτό είναι καλό, ε! Είναι καλό! Γιατί ενδιαφέρεται για σένα ο Χριστός. Εδιαφέρεται για σένα το Πνεύμα το Άγιο. Εδιαφέρεται για σένα ο Πατέρας Θεός. Γιατί ενδιαφέρεται? Γιατί είδε στην καρδιά σου την αγαθή πρόθεση και εκείνο θα έρθει να σου βάλει την πίστη. Ότι ναι, αυτός που μιλάει το εκτελεί. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος μας. Αυτός, αυτό που λέει γίνεται. Αρκεί να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει πίστη μέσα στην καρδιά του και να αποδεχτεί αυτό το λόγο ως λόγο Θεού καθώς είναι. Σήμερα λοιπόν ο λόγος του Θεού είναι για μένα. Για σένα. Για μα, οι οποίοι θέλουμε να του ζητήσουμε να βάλει την πίστη αυτή μέσα στην καρδιά μα. Να βάλει αυτή τη δύναμη έτσι ώστε να μπορέσουμε με την χάρη του Θεού να σταθούμε και να εκτελέσουμε όλο το θέλημα του Θεού. Κύριε χάνομαι. Κύριε χάνομαι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως μη φοβάσαι. Γιατί όταν έχεις ευθεία την καρδιά σου ενώπιον του Θεού, δεν θα χαθείς, δεν θα αποπρασανατολιστείς, δεν θα βρεθείς σε αδιέξοδο, αλλά ο αγαθός Θεός θα απλώσει την κρατιά του χείρα και θα σε ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μείνε λοιπόν σε αυτή τη διδασκαλία, μείνε σε αυτό την αλήθεια, μείνε με μακροθυμία, μείνε με υπομονή, άρχισε να γεύεσαι από την αγαθή πρόθεση του Θεού όλη την αγάπη Του. Μπες μέσα και εξερεύνησε αυτό το θείο κάλος. Μπες μέσα στο Λόγο του Θεού και απόλαυσε στα αιώνια μονοπάτια του Θεού τη δόξα Του. Αφέσου στα χέρια του Κυρίου. Είναι η ώρα να αφεθούμε στα χέρια του Θεού. Είναι η ώρα να αφήσουμε όλες τις μέρες μας, όλες τις ασχολίες μας, όλα τα προβλήματά μας στα χέρια του Θεού και να δώσουμε σε Αυτόν όλη μας την καρδιά για να τη γεμίσει με την παρουσία Του, με την αγάπη Του, με τη δύναμή Του, με την αισιοδοξία Του, για να μας γεμίσει με την, αυτή την ευλογημένη χάρη που έχει προετοιμάσει για κάθε έναν ο οποίος θα τον εξητήσει με όλη του την καρδιά. Αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, έχουμε χαρά μέσα στην καρδιά μα. Γιατί αν και το περιβάλλον το οποίο ζούμε δεν είναι φιλόξενο, υπάρχει ένα Θεό ο οποίο ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστό ο οποίο επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει το πνεύμα το Άγιο που στηρίζει τον άνθρωπο σε όλε τι εκβάσει τη ζωή του για να βγει νικητή. Ο άνθρωπο λοιπόν ο οποίο θα περπατήσει μέσα σε αυτόν εδώ τον δύσκολο καιρό, με την πίστη και το βλέμμα προσιλωμένο στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, θα βγει νικητής και θα απολαύσει και σε αυτήν εδώ τη ζωή όλο το αγαθό σκύλι του Θεού, αλλά προπάντως, προπάντων αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, την αιώνια ζωή για την οποία έχουμε κληθεί να απολαύσουμε όλοι όσοι αγαπάμε τον Κύριο και όσοι όλοι επιθυμούμε τη δόξα του Θεού, δόξα στο όνομα του Κύριου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Απόψε, ο Λόγος του Θεού μας παρηγορεί, μας ενδυναμώνει και μας ενισχύει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Λόγο του Θεού, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπήκε μέσα στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί εργάζεται έργο αγαθό. Ήθε ο Θεός πάντοτε να μας στηρίζει και να μας δυναμώνει με το Θείο Λόγο Του.